Η Bayern επέστρεψε στο Μόναχο και επέστρεψε και στις νίκες μετά την ήττα στο σεφ από τον Ολυμπιακό. Ο James Gist πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι, στο τέταρτο παιχνίδι με τους Βαβαρούς στην Ευρωλίγκα. Η Zenit μετά την νίκη της στο ΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό επέστρεψε στις ήττες. Μόλις η τρίτη της μακριά από την Αγία Πετρούπολη με ρεκόρ 8-3 η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλο. Ο Γκουντάιτης έπαιζε εξαιρετικά το pick and roll με τον Μπάγκος σε όλο το μάτς. Ο Γκουντάιτς συνέχισε από εκεί που τελείωσε στο ΑΚΑ με 22 πόντους πρώτο σκόρερ του αγώνα. Ο Μπάγκος ακολούθησε με 17. Αυτό είναι το μοναδικό καλάθι του Casey Rivers, ο οποίος χτύπησε και αποχώρησε. Δεν έπαιξε αρκετά ο Αμερικανός. Καλύτερος όλων, ο Wade Baldwin, ο οποίος πέτυχε τα δύο κρίσιμα καλάθια της Bayern και το τελευταίο τελείωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, 5 assist, 3 κλεψίματα και δεν έκανε ούτε ένα λάθος. Σταθερός ο Reynolds σε ακόμα ένα match. Τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους και 6 rebound. Στα ευχάριστα για το Τριγκέρι η επιστροφή του Vladimir Lucic στερα από τον τραυματισμό του. Τον ξεπέρασε, έβαλε 15, τους 13 στο δεύτερο ημίχρονο. Η Zenit ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Η Bayern έκανε 7 λάθη, τα 6 στην πρώτη περίοδο. Ο Τρινκιέρι ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος, είχε να πει πολλά στα αποδυτήρια και οι παίκτες του αλλάξαν συμπεριφορά στο δεύτερο μέρος. Ο Σίλι έβαλε ένα τρίποντο αυτό στο πρώτο ημίχρονο και τελείωσε το μάτς με 14, έβαλε 11 στο δεύτερο. Ο Πονίτικα ήταν αρκετά καλός, έβαλε 14 πόντους, μάζεψε 6 rebound και είχε 3 assist για 2 λάθη και μάλιστα σε αυτό το μάτς ξεπέρασε και τους 500 πόντους στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα, όπως τους ξεπέρασε και ο Ζουμπκόφ που ήρθε από τον πάγκο και έβαλε 11 πόντους, έβαλε τους πόντους που δεν έβαλε ο Will Thomas, ο Αμερικανός Zenit. Ήταν άποντος σε όλο το μάτς. Ακόμη μια συνεργασία πάγκος με Γκουντάιτης. Η Zenit σταθερά μπροστά και στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Η Bayern ξεκίνησε την επίθεσή της. Ο Σίλι ήταν αυτός που την ξεκίνησε. Νέο καλάθι στον πόντο 44-45 και το πρώτο προβάδισμα θα έρθει εδώ 4 λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου με το Reynolds να καρφώνει ύστερα από την ασίστ του Σίλι και να παίρνει και το φάουλ. Ο Σίλι με τον Γκουντάιτης θα τον νικήσει. Η Bayern φεύγει με 5, όμως ο Πονίτκα είναι εκεί για να την ξαναβάλει μπροστά ύστερα από ένα καλάθι και δύο βολές του Πάγκος, ο Πολωνός για 3. Η Zenit με 2 μπροστά. Ξανά ο Πονίτκα. Νέο καλάθι. 5-6 όλα. Έκλεισε η τρίτη περίοδος. Από την αρχή το μάτς. Στην τέταρτη ξεκίνησε πολύ ωρεξάτος ο Λούτσιτς. Εδώ βάζει το πρώτο του καλάθι. Το δεύτερο της στον αγώνα. Και στη συνέχεια θα βάλει άλλα 2 στη σειρά. Αυτό είναι το τρίποντό του για το 63-58 και στη συνέχεια θα καρφώσει μπροστά στον Γκουντάιτης σε μια εντυπωσιακή φάση για το 65-58 και το συν 7 της Bayern. Ξέρω πως ξεκινά βάζοντας τους 7 από τους 9 πόντους των Βαβαρών. Ο James Gist, goal foul, πολύ σημαντικό, θα τη βάλει και τη βολή 68-61. Συνέχεια ο Hollins τετράποντο. Ο Gist κάνει λάθος και πέφτει πάνω του. Ο Χόλινς βάζει το πρώτο του καλά, θα βάλει και τη βολή με 4 τελείες ο Αμερικανός. 72 όλα, στη συνέχεια ήταν μία σου και μία μου. 3-27 πριν το τέλος. Ο Baldwin με τη βοήθεια του Reynolds ανανέωσαν και σκόραρε. 74-73, 2,5 λεπτά για το φινάλε. Ζούπκοφ, πολύ κρίσιμο καλάθι. Ξανά μπροστά η Zenit με 74-75. Time out το Τρινκέρι στο φινάλε. Αυτό είναι το κρίσιμο καλάθι του Baldwin για το 80-77. Ο Ασκουάλ πήρε time out. Επέλεγε να επιτεθεί από μπροστά με 14 δευτερόλεπτα. Ο Πάγκος έβαλε ένα τρίποντο, όμως τίποτα δεν άλλαξε. 5 στα 5 για την Bayern στα τελευταία μας στο Μόναχο. Πέρασε τέταρτη μόνη στη βαθμολογία, προσπερνώντας τη Zenit.